I want to thank in particular Minister of Defense Dimitrios Avramopoulos, representing the Greek presidency of the European Union. Thank you for coming. It is a pleasure for me to join you for this discussion on a key issue, the future of the European security and defense sector. Monsieur Dimitris Avramopoulos, qui a été plusieurs fois ministre dans son pays, en Grèce. This conference follows the European Council conclusions adopted on December 2013. The long-term European vision should be heavily based on the strengthening and the implementation of a solid, coherent, viable, and self-sustained common security and defense policy that will stand not as a refundant luxury, but as a crucial necessity imposed by the unpredicted volatility of the global geopolitical upheavals, and to launch a new strategic era between policy and defense industry support. And government have realized that the last European Council was not the end of the defense journey, but the beginning of a new European defense future. This directive has generated a growing concern among European Union because it abolished the domestic industrial participation and offsets on which many small and medium-sized enterprises depended. Measures should be taken to protect SMEs, while big industries should be encouraged to award subcontracting work to SMEs. European countries should cover their needs mainly from the European internal market. The Greek presidency has set as one of its priorities the promotion of their role and their unimpeded access to the defense market. Greece is firmly committed to work during its presidency in line with the European Council's conclusions in order to promote the European Union's autonomy in the field of defense. Merci, Monsieur le Ministre. Μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία που αποτελεί, όπως γνωρίζετε, μια βασική εκ των βασικότερων προτεραιότητων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίστηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013 και είναι βασική δράση και βέβαια στόχευση της ελληνικής προεδρίας. Εξάλλου γι' αυτό βρέθηκα και εγώ, όχι μονάχα με την ιδιότητά μου του Υπουργού Εθνικής Αμήνης της χώρας, αλλά και ως προεδρεύοντος του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρώπης. Αποτελεί βασική παράμετρο του σχεδιασμού αλλά και της υλοποίησης της ευρωπαϊκής κοινής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα. Η σπουδαιότητα που το κοινοτικό οικοδόμημα αποδίδει στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία καταδεικνύεται τόσο από το συνέδριο που διοργανώνεται για το σκοπό αυτό από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, κ. Μπαρνιέ, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ταλιάνη, με τον οποίο είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πρωτήτερα, όσο και από την εισαγωγική τοποθέτηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Μπαρόζο, αλλά και την δική μας, όπως αυτή πριν από λίγο παρουσιάστηκε. Στις σημαντικές αυτές διαβουλεύσεις και διαδικασίες γύρω από το μέλλον της Αμερικής Βιομηχανίας, ως διεθνούς παίκτη για την ευρωπαϊκή οικονομία, η Ελλάδα είναι δυναμικά παρούσα. Ο ρόλος εξάλλου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι βασική παράμετρος για τη δράση αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Είναι η θεματική στην οποία εμπίπτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, τις οποίες πρέπει να στηρίξουμε, και η θεματική στην οποία αποδίδουμε, όπως είναι αυτονόητο, ιδιαίτερη σημασία. Το επιβεβαιώνω αυτό που σας είπα. Οι επιτυχείς μας κινήσεις για την διάσωση των ΕΑΣ και οι θεσμικές μας παρεμβάσεις για το ρόλο που θέλουμε να κατοχυρωθεί για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στον υποκατασκευαστικό τομέα, με την αξιοποίηση, όπως επισημαίνουμε, του δυναμικού και της τεχνογνωσίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Στις κρίσιμες αυτές ιστορικές συγκυρίες, η Ελλάδα ασκεί και οφείλει να ασκήσει τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, τόσο στο πλαίσιο για τις ανάγκες της ελληνικής προεδρίας, όσο και με βάση τη σχέση εμπιστοσύνης με τα κράτη που επιθυμούν τη σύνδεσή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του επταήμερου προηγήθηκε με μια σειρά από ουσιαστικές παρεμβάσεις, προτάσεις,
εισηγήσεις αναδείξαμε αυτόν τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή μας, αφού είναι πλέον γνωστό ότι και η Ευρώπη και η γειτονιά μας βρίσκονται αντιμέτωπες με ιδιαίτερα επικίνδυνες ως προς την εξέλιξη τους καταστάσεις. Ένα τόξο αστάθειας εκτείνεται από την Ουκρανία μέχρι την Τουρκία και σε αυτήν την γραμμή η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης μπορεί, θέλει, έχει τις δυνατότητες, τη δύναμη και να λαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής που στηρίζει τις συλλογικές μας προσπάθειες για σταθερότητα, ειρήνη και συνεργασία.